Bullying και cyberbullying. Ομοιότητες και διαφορές. Ο εκφοβισμός δεν είναι ένα καινούριο πρόβλημα, ούτε είναι ένα πρόβλημα που το συναντάμε μόνο στο διαδίκτυο. Υπήρχε ανέκαθεν στην κοινωνία, αλλά όσο εξελίσσονται τα μέσα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων, τόσο εξελίσσονται και οι τρόποι που μπορεί κάποιος να πέσει θύμα εκφοβισμού. Οποιαδήποτε ενέργεια στο διαδίκτυο έχει σκοπό να οδηγήσει ένα παιδί σε απόγνωση και να του προκαλέσει φόβο σε συστηματική βάση, μπορεί να θεωρηθεί διαδικτυακός εκφοβισμός. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον όρο «συστηματική βάση», καθώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εκείνες που κάποια άτομα αναστατώνονται από σχόλια που έγιναν για τους ίδιους στο διαδίκτυο, χωρίς όμως τα σχόλια αυτά να έχουν γίνει εσκεμμένα. Να θυμόμαστε ότι αστείο είναι όταν γελάμε όλοι με κάτι και όχι μόνο ένας. Δυστυχώς, ο διαδικτυακός εκφοβισμός δεν είναι αστείο που μπορεί να συμβεί μεταξύ συνομιλίκων, αλλά μια πολύ επικίνδυνη πράξη με μακροχρόνιες και τραυματικές συνέπειες για το παιδί που το βιώνει, αλλά και για τα παιδιά που γίνονται μάρτυρες. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του διαδικτυακού εκφοβισμού είναι ότι μπορεί να γίνει πολύ πιο ψυχοφθόρος από τον απλό εκφοβισμό, καθώς λόγω της χρήσης της τεχνολογίας μπορεί να συμβεί παντού και από οποιοδήποτε σημείο, χωρίς να υπάρχει οπτική ή σωματική επαφή του θήτη με το θύμα. Τα μηνύματα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά είναι δύσκολο να ελεγχθούν μόλις ανέβουν στο διαδίκτυο.